Επικίνδυνη είναι πλέον η μικρή καπναποθήκη επί της οδού Βενιζέλου στην Καβάλα. Δυστυχώς καθυστερεί, όπως φαίνεται, το φιλόδοξο σχέδιο της Ιεράς Μητρόπολης Φιλίππων Απόλλωνος και Θάσου και του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννη για ένταξη στο ΕΣΠΑ, το σημαντικότατο αυτού έργου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στην περιοχή. Επικίνδυνη φαίνεται πως είναι η μικρή καπναποθήκη επί της οδού Βενιζέλου στον Ιερό Ναό του Αγιάννη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Απόλλωνος και Θάσου προσπαθεί να εντάξει το συγκεκριμένο έργο στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Το συγκεκριμένο γεγονός φαίνεται πάλι στην το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει με την αξιοποίηση των καπναποθηκών. Έβγαλα και μία ανακοίνωση που έλεγε τις θέσεις μου. Ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα μεγάλα προβλήματα δεν λύνονται. Ξεπερνά τις αρμοδιότητες των δημάρχων και λύνονται από τις κυβερνήσεις. Και στην Καβάλα ευτυχώς έχουμε και τον κύριο Παναγιωτόπουλο που είναι ο τρίτος στην τάξη υπουργός. Έτσι δεν είναι? Ναι. Σωστά. Ποτέ δεν είχαμε στην πολιτική μας ιστορία τόσο υψηλά πολιτικό πρόσωπο. Ας συνεργαστούν ο Δήμος με τους βουλευτές για να βρουν μια λύση. Να πιέσουν το Υπουργείο, γιατί και οι ιδιοκτήτες έχουν μέχρι ενός ορισμένου σημείου δίκιο. Και ότι θα πρέπει να λύξει αυτή την πόλη. Γιατί μερικοί σκέφτονται και πονηρά πώς θα πέσουν οι καπναποθήκες. Γιατί ό,τι πέσει μετά το βγάζουν σε αναγκαστική κατεδάφιση σαν επικίνδυνο και μετά τι γίνεται, νέο χτίσμα του ιδίου όγκου και του ιδίου μεγέθους. Μην λένε πολλοί συμπολίτες από το παρελθόν να αδειάσει ο χώρος. Δεν πρόκειται να αδειάσει ο χώρος. Θα γεμίσει περισσότερο από ό,τι είναι. Το θέμα εμείς έχουμε μία υποχρέωση να βρούμε τρόπους έτσι, και χρηματοδοτήσεις και νομίζω κάναμε πολύ μεγάλη δουλειά σαν Ινστιτούτο, διότι αδειφθείς εξ αρχής λέγαμε ότι είναι θέμα χρόνου έκδοσης των αδειών. Αυτά ξεπεραστήκαν με τους νέους νόμους, όπως μιλάγαμε και για άδεια μία στάσης. Δηλαδή παλιά πήγαινε στην Ξάνθη, εφόσον είχε εγκριθεί η μελέτη, ερχόσουν στην Καβάλα, στην Πολυδομία και αυτό από την αρχή. Και πολλά άλλα που κάναμε σαν που κάναμε για το θέμα των καπναποθήκων. Μάλιστα. Οπότε έχει καταθέσει και εσείς κάποιες σχετικές προτάσεις. Και σε λίγο καιρό να περιμένετε ότι θα πάρουμε καινούργιες ή θα πάρω καινούργιες πρωτοβουλίες. Ό,τι ξεφεύγει πλέον θα αντιμετωπίζεται με τη μορφή κινήματος στην Καβάλα. Το λέω έτσι, υπάρχει υπευθυνότητα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι εννοείται, κύριε Φυσικά? Να διασωθούν οι καπναποθήκες. Ναι. Διότι αν σκέφτομαι εγώ που είναι τρύπκες και δεν έρχονται από πάνω, δεν κάνουν κάτι ιδιοκτήτες ή δεν αναλαμβάνει η νεωτέρων μνημείων ή ο Δήμος δεν κάνει κάτι, όπως αφήσαν και πέσανε και έπεσε η ΣΕ και η ΣΕ και τη ρίξανε. Αν δείτε από πάνω, δεν είχε καμία τρύπα στην και μπορούσαν να σώσουν το ένα τουλάχιστον κτίριο. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα μείνω και εγώ και άλλοι που έχουμε τις ίδιες απόψεις αδρανείς σε αυτό το θέμα. Με 5 ευρώ θα μπορούσαν κάλλιστα να ρίξουν, να κλείσουν τις τρύπες. Ναι. Και μέχρι που να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν θα περιμένω εγώ πότε θα γίνει το σύστημα Black Chain που το διαχειρίζει ο κύριος Λαλένης. Έτσι προς Θεού. Θα κοιτάξω πρώτα να μην γίνουν ρήπια και μπάζα οι καπναποθήκες. Να μην μιλάμε τότε για διαχείριση μπάζων. Και θα είναι πολύ μεγαλύτερα τα έξοδα και πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος. Ας βρεθεί τρόπος να ενισχύσουν τουλάχιστον την εξωτερική όψη κεραμίδια κτλ. Έστω κρατικά ή με ευρωπαϊκά λεφτά. Καμία καπναποθήκη δεν θα πέσει. Και του δημοσίου, γιατί το δημοσίου είναι σε χειρότερη κατάσταση. Και της περιφέρειας. Α, είναι σε χειρότερη κατάσταση. Βέβαια, να τα λέμε όλα. Είναι σε χειρότερη κατάσταση. Βέβαια. Εγώ αν ήμουν βουλευτής, θα έπαιρνα πρωτοβουλία και θα κάλαγα όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων. Στην περιφέρεια είναι πόσες καπναποθήκες εδώ τώρα. Είναι γύρω στις 70 στους νομούς της περιφέρειας. Πόσα λεφτά νομίζετε αντιστοιχούν. Να κάνουν κάποιες εργασίες να διασωθούν. Και όταν διασωθούν όλοι μαζί να βρούμε προγράμματα. Αλλιώς θα πέσουν και θα γίνουν πολυκατοικίες. Και θα φρακάρει περισσότερο η Καβάλα μας. Και θα γίνει η δικιά μας ζωή
δύσκολη.